Από σφοδρές πλημμύρες πλήττεται και η Βουλγαρία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Την ανακοίνωση για τα δύο θύματα έκανε ο Πρωθυπουργός Νικολάι Ντένκοφ, που δήλωσε επίσης ότι ακόμα τρία άτομα αγνοούνται μετά από μια καταιγίδα που προκάλεσε πλημμύρες στην νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας της χώρας. Η υπερχείλιση των ποταμών προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δρόμους και γέφυρες. Η περιοχή επίσης υπέστη διακοπές ρεύματος και οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να μην πίνουν το νερό της βρύσης λόγω μόλυνσης από τα νερά των πλημμυρών. Ίδιο σκηνικό και στην Κωνσταντινούπολη, όπου ισχυρή βροχόπτωση πλημμύρισε δρόμους και σπίτια, αφήνοντας τουλάχιστον δύο νεκρούς. Περίπου 12 άνθρωποι χρειάστηκε να διασωθούν αφού εγκλωβίστηκαν μέσα σε μια βιβλιοθήκη, ενώ ορισμένοι σταθμοί του μετρό έκλεισαν.